Λοιπόν, καλημέρα σας. Θέλουμε να σας καλωσορίσουμε στην σημερινή συνέντευξη τύπου που αποφάσισε να κάνει η Περιφερειακή Αρχή και θέλω να σας ευχαριστήσω για την άμεση ανταπόκρισή σας, γιατί όπως γνωρίζετε και εσείς, τα θέματα που έχουν έρθει σε εξέλιξη είναι πάρα πολλά και σημαντικά. Και φυσικά αυτά αφορούν σε πολύ μεγάλο βαθμό την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, αλλά πολλά από αυτά αφορούν και την ίδια την Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας. Το τελευταίο διάστημα είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι, όπως ξέρετε κι εσείς και το πληροφορηθήκατε άμεσα, θα αναφερθεί ο κύριος Γέρου πιο ειδικά πάνω στο θέμα αυτό. Ήδη ψηφίστηκε το ειδικό τιμολόγιο που αφορά τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας και η έκπτωση του 30% που είχε προαναγγείλει ο κύριος Περιφερειάρχης και ο κύριος Πρωθυπουργός στο αναπτυξιακό συνέδριο του Κύλων στην Δυτική Μακεδονία, δείχνει ότι η παρούσα Περιφερειακή Αρχή έχει και συνέπεια στους λόγους, αλλά και κάνει τεράστια προσπάθεια για να μπορέσει να δρομολογήσει αυτές τις θετικές εξελίξεις που έχουν σχέση με τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας. Επίσης, ένα θέμα που απασχολούσε τη Δυτική Μακεδονία και το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, ιδρύεται ένας νέος φορέας περιβάλλοντος και διαχείρισης των περιοχών Natura στη Καστοριά, ο οποίος θα έχει και το πιθανότερο και κάποιο νέο τμήμα το οποίο θα παρακολουθεί τις λίμνες της Βεβορίτιδας, της Ζάζαρης, της Χυμαδίτιδας και των Πετρών. Και αυτό είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη, διότι στη Δυτική Μακεδονία θα υπάρχουν δύο φορείς διαχείρισης, οι οποίοι θα αξιοποιούν τον περιβάλλοντα χώρο, αλλά και θα αξιοποιούν με το καλύτερο δυνατό τρόπο τα περιβαλλοντικά ζητήματα που απασχολούν την περιοχή. Όπως ξέρετε κι εσείς, έχει εξαγγελθεί και ήδη η αξιολόγηση που αφορά το έργο για την Χυμαδίτιδα και την ευρύτερη Λεκάνη είναι πλέον θετικό για την περιοχή και τα αντιπλημμυρικά που πρέπει να γίνουν στην ευρύτερη Λεκάνη της περιοχής, και η αξιολόγηση από τη Διαχειριστική Αρχή, ένα έργο ύψους της τάξης των 2 εκατομμυρίων ευρώ, είναι από τα πιο σημαντικά έργα που θα γίνουν την επόμενη περίοδο. Και πιστεύω ότι το έργο αυτό θα ενταχθεί άμεσα μέσα στους επόμενους 2 μήνες. Εμείς, στα πλαίσια της συνεργασίας με τους τοπικούς φορείς αλλά και την κυβέρνηση, όπως ξέρετε, είχαμε αναλάβει πάρα πολλές πρωτοβουλίες όσον αφορά σημαντικά έργα που έχουν σχέση με την Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας. Ένα από αυτά ήταν η τηλεθέρμανση της Μελίτης. Πριν από 3 μέρες, παρουσία του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ της κοινοβουλευτικής ομάδας της κυβέρνησης του κυρίου Σέλτσα, του κυρίου Δημάρχου Φλόρινας, του κυρίου Βοσκόπουλου και των εκπροσώπων της κυρίας Αβραμοπούλου και του Προέδρου της ΔΕΙΑ Φλόρινας, κάναμε μία συνάντηση με την Ειδική Γραμματέα Ανάπτυξης, την κυρία Φωτονιάτα, για τη χρηματοδότηση του έργου της τηλεθέρμανσης της Μελίτης. Ένα έργο που ήταν ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων και, όπως ξέρετε εσείς, αυτό το έργο δεν μπόρεσε να ενταχθεί μαζί με την τηλεθέρμανση της Φλόρινας, γιατί τότε δεν υπήρχε η διαδημοτική επιχείρηση μεταξύ των δύο καποδιστριακών δήμων, του Δήμου Μελίτης δηλαδή και του Δήμου Φλόρινας. Ένα ζήτημα που έπρεπε να απασχολήσει, νομίζω, ότι τότε Δημοτική Αρχή, και εμείς από την αρχή όταν αναλάβαμε και πληροφορηθήκαμε ότι υπήρχε όριμη μελέτη, επικοινωνήσαμε με τον πρώην Δήμαρχο του Δήμου Μελίτης, τον κύριο Τσακμάκη, και μας επιβεβαίωσε πράγματι ότι υπήρχε οριμότητα και υπήρχε μελέτη αντίστοιχη, αλλά την οποία δεν μπορούσε να την προωθήσει λόγω του ζητήματος αυτού. Στα πλαίσια αυτά και μετά από αίτημα των κατοίκων της Μελίτης που πραγματοποιήθηκε, αν δεν απατώ, με το Σεπτέμβριο του 2016, πραγματοποιήσαμε μια συνάντηση με την Ειδική Γραμματέα, την κυρία Φωτονιάτα, από την οποία υπήρξε δέσμευση ότι θα βρεθούν οι πόροι για να μπορέσουμε να εντάξουμε αυτό το έργο μέσα στην επόμενη περίοδο. Δυστυχώς, όπως ξέρετε κι εσείς, τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, του Υπουργείου, αλλά και γενικότερα και τα προγράμματα της αγροτικής ανάπτυξης, το νέο ΠΑ δηλαδή, είναι προγράμματα τα οποία δεν ακολουθούν μια άμεση διαδικασία
υλοποίησης και ένταξης, αλλά ακολουθούν μια διαδικασία η οποία ρυθμίζεται και από κανόνες τους οποίους επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι λοιπόν, μετά από τις δεσμεύσεις αυτές και με τον κύριο Περιφερειάρχη, συναντήσαμε τον αρμόδιο Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Χαρίτση, αλλά και τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Κορπολή, και σε μια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε και στη Θεσσαλονίκη, παρουσία του ίδιου, του Πρωθυπουργού και του κυρίου Περιφερειάρχη, τέθηκε το θέμα της τηλεθέρμανσης της Μελίτης. Και υπήρχε μια σαφή εντολή ότι θα έρθει εδώ και ο κύριος Χαρίτσης για να μπορέσουμε να ανακοινώσει αυτό το σημαντικό έργο, το οποίο δεσμεύεται ότι θα έρθει μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα από μέρους των υπηρεσιών της ΔΕΙΑ Φλόρινας, έτσι ώστε να μπορεί να ενταχθεί το έργο. Η κυρία Φωτονιάτα είπε ότι το έργο αυτό μέσα στους επόμενους 2 μήνες, μέχρι και τον Φεβρουάριο δηλαδή του 2018, εφόσον υπάρχει ετοιμότητα από το Δήμο, μπορεί να ενταχθεί άμεσα με ειδική πρόσκληση, η οποία θα είναι φωτογραφική για το έργο της τηλεθέρμανσης της Μελίτης, το οποίο κατά την εκτίμηση των υπηρεσιών και σε συζήτηση που έκανα εγώ με την Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας, η οποία έκανε τη μελέτη, θα είναι της τάξης των περίπου 9,5 με 10 εκατομμυρίων ευρώ. Άρα λοιπόν, ένα σημαντικό έργο που αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας παίρνει πλέον τον δρόμο του και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που υπήρχε συμμετοχή όλων των φορέων της Περιφερειακής Ενότητας και θα έλεγα αρρωγή και συνεργασία για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό το στόχο της ένταξης αυτού του πολύ σημαντικού έργου που αφορά μια τοπική κοινότητα. Στα πλαίσια αυτά πιστεύω ότι στο επόμενο διάστημα και μετά τη διέλευση του φυσικού αγωγού του αερίου του ΤΑΠ από την Δυτική Μακεδονία θα μας δοθεί δυνατότητα σε συνεργασία με τους Δήμους να κάνουμε έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό και φυσικά και με την περιφέρεια για να αξιοποιήσουμε αυτό το ενεργειακό καύσιμο που είναι το φυσικό αέριο και να αξιοποιηθεί σε πάρα πολλές τοπικές κοινότητες και να γίνουν δίκτυα διανομής φυσικού αερίου σε μεγάλες τοπικές κοινότητες αλλά και σε μικρές, εφόσον υπάρχει ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός και υπάρχει αντίστοιχη χρηματοδότηση, όπως θα γίνει η χρηματοδότηση για την πόλη της Καστοριάς και του Άργους Τουριστικού από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αλλά και από το Υπουργείο. Νομίζω ότι και ο κύριος Περιφερειάρχης έχει δώσει εντολή το επόμενο πρόγραμμα που θα γίνει από την Περιφέρεια να είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό σχεδιασμένο πάνω στο τομέα της ενεργειακής απεξάρτησης από άλλα καύσιμα και να δώσουμε μεγάλη βαρύτητα στο φυσικό αέριο. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό για την περιοχή, γιατί κατά αυτόν τον τρόπο θα εξοικονομήσουμε πολύ σημαντικούς πόρους της τάξης των 50 και 60% σε σχέση με τα υπόλοιπα καύσιμα τα οποία και ρυπαίνουν το περιβάλλον αλλά και δημιουργούν οικονομική ασφυξία στους κατοίκους της περιοχής. Επίσης, κάναμε μια πολύ σημαντική συνάντηση με τον κύριο πρόεδρο της ΔΕΗ, τον κύριο Παναγιωτάκη, με τον οποίο συζητήσαμε την ολοκλήρωση του έργου, της απομάστευσης της τηλεθέρμανσης, του ατμού δηλαδή, από τον ΑΕΣ Μελίτης. Ένα έργο το οποίο θα έπρεπε να έχει γίνει, εγώ θα έλεγα εδώ και τουλάχιστον 2-3 χρόνια θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει, ίσως και περισσότερο, διότι υπήρξαν καθυστερήσεις σε κατέρωθεν και στον τρόπο της επικοινωνίας και συνεργασίας. Παρόλα αυτά, πιστεύω ότι μετά την εντολή την οποία έδωσε ο κύριος Πρόεδρος, να επιτεχηθούν οι διαδικασίες και από μέρους της ΔΕΗ, γιατί είναι υποχρέωση της ΔΕΗ αυτό το έργο να το εντάξει, να κάνει επικυρωποίηση όλων των μελετών οι οποίες χρειάζονται, γιατί πλέον σε όλα τα έργα χρειάζεται, εφόσον περάσει κάποιο χρονικό διάστημα, βγαίνουν νέες τιμές του δημοσίου οι οποίες πρέπει να επικυρωποιούνται, να ενταχθεί αυτό το έργο, γιατί είναι υποχρέωση μέχρι τέλος του 2018 θα πρέπει να έχει και ολοκληρωθεί. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα στοίχημα τόσο της αρμόδιας υπηρεσίας της ΔΕΙΑΦ αλλά και της ΔΕΗ για να μπορέσει να ολοκληρωθεί αυτό το έργο που είναι πολύ σημαντικό, το οποίο θα δώσει και την απαιτούμενη ποσότητα τηλεθέρμανσης για την πόλη της Φλόρινας. Ένα έργο, όπως είπα, ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ περίπου κατά την προηγούμενη εκτίμηση. Θα δούμε τώρα σε ποιο ύψος θα φτάσει η ένταξη αυτού του έργου. Επίσης, στα πλαίσια των παρεμβάσεων αλλά και των συνεργασιών, κάναμε 2 συναντήσεις με τον πρώην Γενικό Διευθυντή που ήταν για το φράγμα της Τριανταφυλλιάς, τον κύριο Παπαγιαννίδη, αλλά και τον Γενικό Διευθυντή
του Υπουργείου Υποδομών, τον κύριο Μακρύ, και συζητήσαμε για ζητήματα που έχουν σχέση με τα έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη στην περιοχή και για την ένταξη του έργου του αρδευτικού του φράγματος της Τριανταφυλλιάς. Ένα έργο το οποίο, από ό,τι φαίνεται, υπάρχει η διαβεβαίωση από το Υπουργείο, τουλάχιστον η πρώτη φάση χρηματοδότησης που θα είναι είτε 25 εκατομμύρια είτε 45 εκατομμύρια θα είναι στην απόλυτη προτεραιότητα του Υπουργείου για ένταξη, καθώς επίσης και οι εκτόσεις που αφορούν το έργο των 2 εκατομμυρίων ευρώ για την ασφαλτόστρωση από τη Σκοπιά μέχρι και το Βίτσι, και τη Δροσοπηγή και το Βίτσι, από τις εκτόσεις αυτές να μπορέσουμε να αντλήσουμε πόρους για να μπορέσουμε να κάνουμε το έργο από το Σκλήθρο και μέχρι το ύψος που αντιστοιχεί στην Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας, να βελτιώσουμε δηλαδή το οδικό δίκτυο προς το Λέχοβο και παραπάνω, μέχρι τα όρια δηλαδή του νομού Φλόρινας. Και αυτό θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική δέσμευση από το Υπουργείο Υποδομών και ελπίζω ότι και αυτό θα μας δοθεί δυνατότητα το επόμενο διάστημα από τις εκτόσεις οι οποίες μόλις υπογραφούν οι συμβάσεις για το έργο του Βιτσίου να μπορέσουμε να αντλήσουμε τους πόρους για να δημοκρατήσουμε και αυτό το έργο και να ολοκληρωθεί πιστεύω τον Μάρτιο, τον Απρίλιο του 2019. Στα πλαίσια αυτά θεωρώ ότι πλέον η Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας δρομολογεί και αρχίζει και προσπαθεί να υλοποιήσει τους στόχους τους οποίους έχει βάλει. Είμαστε σε επικοινωνία άμεση με την Εγνατία Οδό για τις μελέτες οι οποίες αφορούν το κάθε του άξονα και οι συζητήσεις που κάνουμε και με τα αντίστοιχα Υπουργεία θα υπάρχει αντίστοιχη χρηματοδότηση των έργων που υπολείπονται για τη σύνδεση από το Ξινό Νερό μέχρι και την Κοζάνη, τα οποία πιστεύουμε θα τα ολοκληρώσουμε στο επόμενο διάστημα. Επίσης, θα ήθελα να σας ενημερώσω για ένα σημαντικό ζήτημα που απασχολεί την Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας και το οποίο πραγματικά μας λυπεί αφάνταστα. Πρόκειται για την εξέλιξη που είχαμε πει όσον αφορά το ρημοτομικό του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλόρινα. Ένα έργο ιδιαίτερα σημαντικό που αφορά την ανάπτυξη του Πανεπιστημίου στην Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας. Ήδη ο αρμόδιος επίτροπος του Συμβουλίου της Επικρατείας που διαχειρίζει το θέμα έστειλε επιστολή για ένα θέμα που δεν υπήρχε η ενημέρωση, αλλά αυτό προέκυψε την τελευταία στιγμή όσον αφορά την απαλλαγή από το Γενικό Πολεμικό Σχέδιο του συγκεκριμένου τμήματος του Δημοτομικού και ζητάει να υπάρξει να του στείλουμε τη σχετική ανακοίνωση για τη δημοσιοποίηση της απόφασης που αφορούσε μέσα σε 10 μέρες το 2008 σε μια εφημερίδα τοπικής εμβέλειας και σε μια εφημερίδα εθνικής εμβέλειας σχετικά με το Γενικό Πολεμικό Σχέδιο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Πράγμα το οποίο ψάξαν οι υπηρεσίες, αυτό δυστυχώς δεν έγινε αυτή η σχετική δημοσιοποίηση την περίοδο αυτή, το 2008, και αυτό νομίζω ότι είναι μια ευθύνη η οποία κατά κύριο λόγο βαρύνει το ίδιο το Υπουργείο Υποδομών, υπέχοδε κατά την περίοδο εκείνη, έχω το σχετικό έγγραφο το οποίο θα σας το καταθέσω, και αυτό δεν ξέρουμε αν θα δημιουργήσει κάποια εμπλοκή όσον αφορά την περαιτέρω διαδικασία έγκρισης του ρημοτομικού του Πανεπιστημίου. Και όπως ξέρετε, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έχει εγκρίνει ύψος επενδύσεων για το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο 15 εκατομμύρια ευρώ και αν υπάρξει κάποιο κόλλημα λόγω της μία δημοσιοποίησης αυτής της απόφασης θα δημιουργηθεί σοβαρό πρόβλημα για την ένταξη του έργου, το οποίο έχει ένα περιοριστικό περιθώριο μέχρι τον Απρίλιο, τέλος Απριλίου του 2018. Θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες, να υπάρξουν οι σχετικές μελέτες, τις οποίες εμείς τις έχουμε αναθέσει στην Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας, για να μπορέσουμε να εντάξουμε το έργο. Αυτό είναι μια αρνητική εξέλιξη και ελπίζω να μας δοθεί δυνατότητα μετά και από την παρέμβαση που ίσως κάνει ο κύριος Περιφερειάρχης, γιατί γνωρίζω ότι ενημερώθηκε για το συγκεκριμένο κόλλημα, να γίνει παρέμβαση σε ανώτερο επίπεδο του Συμβουλίου της Επικρατείας για να μπορέσουμε να έχουμε τη θετική γνωμοδότηση και να γίνουν οι περαιτέρω διαδικασίες όσον αφορά το ρημοτομικό του Πανεπιστημίου. Αυτά από μένα προς το παρόν.
Και μία τελευταία ενημέρωση αφορά τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα ενεργειών για την αποκατάσταση της Αγίας Όλγας και από ό,τι με ενημερώνουν οι υπηρεσίες, η ολοκλήρωση σύμφωνα με την εντολή που έχει δώσει ο κύριος Περιφερειάρχης και τη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του συγκεκριμένου έργου, το οποίο ύψος θα καθοριστεί εφόσον ολοκληρωθούν όλες οι μελέτες, η ολοκλήρωση του έργου και η παράδοσή του θα γίνει προς το τέλος του 2019. Αυτά. Λοιπόν, καλημέρα και από μένα. Εγώ είμαι χαρούμενος σήμερα, ο κύριος τα είπε όλα. Αλλά εγώ είμαι χαρούμενος σήμερα γιατί μια δέσμευση της Περιφερειακής Αρχής έγινε πραγματικότητα προχθές. Και αναφέρομαι στην ψήφιση του ειδικού τιμολογίου μειωμένου ρεύματος κατά 30% για όλα τα νοικοκυριά της Δυτικής Μακεδονίας. Έχουν δεσμευτεί 17,5 εκατομμύρια ευρώ. Τα 16 εκατομμύρια ευρώ θα μοιραστούν στα νοικοκυριά της Δυτικής Μακεδονίας. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντική ανακούφιση οικονομική θα δώσει αυτό στα νοικοκυριά σε μια περίοδο κρίσης. Θέλω να πω ακόμα ότι η προχθεσινή μέρα ήταν και μια δικαίωση προσωπική για τον Θόδωρο τον Καρυπίδη, τον Περιφερειάρχη, ο οποίος είχε δεσμευθεί προεκλογικά για το 30% αυτό και θα θυμάστε όλοι ότι τι κριτική είχε ασκηθεί για το θέμα αυτό. Τον είχαν σταυρώσει, τον είχαν βάλει στο σταυρό, τον σταυρώναν, τον κατεβάζαν, τον ξανασταυρώναν, τον ξανακατεβάζαν. Άρα γι' αυτό είναι μια προσωπική δικαίωση του ίδιου του Καρυπίδη. Να ξέρετε ότι και για το 50% των επιχειρήσεων το επόμενο διάστημα, περίπου 2 μηνών, θα υπάρχουν σχετικές ανακοινώσεις και εκεί και οφείλω να σας πω ότι το πρόγραμμα εκείνο θα είναι περίπου στα 45 εκατομμύρια ευρώ και θα αφορά για όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας. Ακόμα, για ένα άλλο θέμα που θέλω να αναφερθώ, αναφέρθηκε ο κύριος Μπύρος, είναι για το φυσικό αέριο. Ήδη θα ακούσατε προχθές τον Υπουργό στη Βουλή να λέει ότι και η Δυτική Μακεδονία θα πάρει φυσικό αέριο και ότι 12,5 εκατομμύρια ευρώ έχουν δεσμευθεί από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και έχουν ήδη διατεθεί προς τη ΔΕΗ για να αρχίσει να κατασκευάζει τα δίχτυα φυσικού αερίου στην Καστοριά, στο Άργο Οριστικό και στα Γρεβενά. Άρα και μια, επειδή έχουμε ακουστεί και γι' αυτό πάρα πολλά, όλα πάνε προς τη θετική κατεύθυνση. Και το τρίτο θέμα σημαντικό που προέκυψε στις τελευταίες μέρες ήταν, αναφέρθηκε για το φορέα διαχείρισης της περιοχής Natura της Δυτικής Μακεδονίας. Θα γνωρίζετε ότι υπήρχε ένα σχέδιο νόμου στη διαβούλευση όπου δημιουργήσε ένα φορέα τεράστιο ο οποίος περιλάμβανε όλη τη Δυτική Μακεδονία και την Κεντρική Μακεδονία. Και σε επισκέψεις που και εγώ και ο κύριος Μπύρος πήγαμε στον κύριο Φάμελο, θέσαμε τις απόψεις της Δυτικής Μακεδονίας ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας φορέας διαχείρισης μόνο για τις λίμνες, γιατί άλλο πράγμα είναι οι λίμνες, το υδάτινο στοιχείο, η λιακάνης απορροής και άλλο είναι ο βόρας που είναι δέντρα, δάσος κτλ. Και ήταν ένας τεράστιος, έφτανε μέχρι το Κυλκής. Και αφού προλιάναμε εμείς το έδαφος και ο κύριος Καρυπίδης επισκέφτηκε και τελικά αυτό έγινε πραγματικότητα. Η πρώτη της περιφέρειας πέρασε. Θα γίνει ένας φορέας διαχείρισης δεύτερος στη Δυτική Μακεδονία, ο οποίος θα περιλαμβάνει τις λίμνες και τους ορεινούς όγκους τους δικούς μας, όπως είναι το Μπούρινο, το Γράμμος, και θα έχει έδρα την Καστοριά. Και ο άλλος ο φορέας βεβαίως, ο ήδη που υπάρχει σήμερα, θα είναι στην Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας, θα είναι στην περιοχή των Πρεσπών. Νομίζω είναι θετικά τα κομμάτια, γι' αυτό και είπα ότι είμαι χαρούμενος σήμερα ως Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Να πω ακόμα ότι το ειδικό τιμολόγιο αυτό θα ισχύει για όλους τους παρόχους, ανεξαρτήτως αν είναι ΔΕΗ, αν είναι ιδιώτης ή οτιδήποτε, θα ισχύει για όλους και είναι πια νόμος του κράτους. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Ερωτήσεις, ναι. Όσον αφορά το ειδικό τιμολόγιο, ακούσαμε πολλά. Θα ξεκινήσει αναδρομικά από πρώτη του χρόνου. Μέχρι πόσες κιλοβατόρες, μέχρι 1600 όπως ακούσαμε, θα είναι η επιπλέον από τις 800, γιατί ακούσαμε διάφορα σενάρια. Όχι, το σενάριο που υπάρχει είναι ότι ως τις 1600 κιλοβατόρες θα παίρνει την ανώτερη μείωση, το 30%. Μέχρι τις 2000 κιλοβατόρες αυτό το ποσοστό πέφτει λίγο και πάνω από τις 2000 κιλοβατόρες πέφτει ακόμα λίγο. Δηλαδή ξεκινά από το 30 μπορεί να φτάσει μέχρι το 24, νομίζω, 100, δεν έχω ακριβώς το στοιχείο. 22 μέχρι το 27. Ναι. Να πω ότι το 30% δεν αφορά μόνο την κατανάλωση, αφορά μέσα και τη ΣΥΚΟ και το ΑΔΜΙΕ, ΑΔΙΕ, ΤΕΑΡ, ό,τι υπάρχει πλην του δημοτικού φόρου και τη ΣΕΡ. Που δεν μπορούμε να το καταλαβαίνετε, ούτε και το ΦΠΑ. Όλο δηλαδή, ό,τι έχει σχέση με το ηλεκτρικό ρεύμα θα είναι. Όχι μόνο επί τη αξία. Όχι,
Όχι μόνο από τις καταναλωτές. Αλλά νομίζω ότι το ποσό του 1.600 κιλοβατών είναι ακριβώς μια οικογένεια που ξοδεύει το τετράμινο. Δεν νομίζω ότι αυτό μπαίνει ανώτερο για να μην δημιουργήσουμε, ας πούμε, μια υπερκατανάλωση. Γι' αυτό μπαίνει ένα πλαφόν προς τα πάνω. Για πόσο καιρό θα ισχύει αυτό, για ένα χρόνο, για δύο χρόνια. Για ένα χρόνο ψηφίστηκε. Κοιτάξτε, να δείτε, σήμερα είναι νόμος του κράτους και όπως ξέρετε ότι ένας νόμος του κράτους καταργείται με έναν άλλο νόμο του κράτους. Το ότι υπάρχουν τα χρήματα αυτό στον προϋπολογισμό το φετινό, το καταλαβαίνετε όλοι ότι ο προϋπολογισμός είναι ετήσιος και γίνεται σε ετήσια βάση. Άρα του χρόνου θα πρέπει να μπει νέο κονδύλι στον προϋπολογισμό πάλι για τον επόμενο χρόνο. Δεν νομίζω ότι είτε η τωρινή είτε οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση, αφού είναι νόμος του κράτους, θα πάει στη διαδικασία να καταργήσει κάτι που έχει ήδη ψηφιστεί και αφορά μια τόσο μεγάλη περιφέρεια, ας πούμε, που είναι η Δυτική Μακεδονία, γιατί καταλαβαίνει τις αντιδράσεις που θα έχει. Νομίζω ότι είναι προς την σωστή κατεύθυνση. Αυτό θα ισχύσει με το ήδη υπάρχουν καθεστώς με τη ΔΕΗ, σε περίπτωση που πάμε σε πώληση της ΔΕΗ. Δεν επηρεάζει αυτό. Γιατί δεν αυτό μπαίνει από το προϋπολογισμό του κράτους, δεν είναι δεν από τη ΔΕΗ, δεν πληρώνει η ΔΕΗ. Ούτε ο πάροχος οποιοδήποτε. Αυτά τα χρήματα θα μπουν σε ένα ταμείο και το ταμείο αυτό θα, αφού γίνει η εκαθάριση, η αιτήση και αναδρομικά θα ισχύει από τις 1/18, αφού θα γίνει η εκαθάριση πόσο έχετε ξοδέψει το ένα οικοκυριό όλο το χρόνο, θα κατατίθονται τα χρήματα αυτά στο λογαριασμό του δικαιού, στο 30% της συνολικής αυτής δαπάνης. Και το ίδιο περίπου θα γίνει και για τις επιχειρήσεις. Ό,τι έχει σχέση με το ειδικό τιμολόγιο στον κύριο Γέρου. Κύριε Γέρου, είπατε ότι θα ισχύσει αναδρομικά από 1/1 του 2018. Ναι. Κάποιοι πλήρωσαν όμως τώρα κάποιους λογαριασμούς. Ναι, ναι. Αυτοί που πλήρωσαν αυτούς τους λογαριασμούς, πώς θα πάρουν τη μείωση? Θα σας πω. Αυτή. Στον επόμενο λογαριασμό. Μάλλον δεν έγινε. Δεν θα μπαίνει μέσα στο λογαριασμό η έκπτωση. Mm-hmm. Θα γίνει συνολικά όλο το χρόνο. Πόσο στο έχουμε, τέλος του χρόνου. Μπράβο, θα γίνει η εκαθάριση και θα βγουν. Παραδείγμα χάρη, πληρώσατε εσείς για ρεύμα 1000 ευρώ. Mm-hmm. Πόσο δικαιούστε? 30%. Άρα δικαιούστε 300 ευρώ να πάρετε επιστροφή πίσω. Μάλιστα. Και πώς θα μπαίνει αυτή η επιστροφή, πού θα μπαίνει? Από αυτόν τον λογαριασμό θα δίνεται στους παρόχους και οι πάροχοι θα δίνουν επιστροφή σε εσάς. Βέβαια, πρέπει να βγει και να είμαστε και λίγο σαφείς, θα πρέπει να βγει η ΚΙΑ, η κοινή ρυθμιστική απόφαση, η οποία θα τα διευκρινίζει όλα αυτά, για να μην πούμε και κάτι που. Το ίδιο θα ισχύει για τις επιχειρήσεις το 50%. Ναι, αυτό θα γίνει με διαφορετικό τρόπο. Σας είπα ότι πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή. Νομίζω στο επόμενο δίμηνο θα υπάρχουν ανακοινώσεις και για το 50%, αλλά θα είναι με διαφορετικό τρόπο. Πάλι θα υπάρχει ταμείο, αλλά όχι. Περιμένετε, κάντε υπομονή. Κύριε Πύρο, αυτά που μας είπατε για το ρημοτομικό είναι στον αέρα και αυτό. Και δεν υπάρχει πρόοδος. Δηλαδή, όταν ξεκίνησε η ιστορία αυτή από το 2006, αν θυμάμαι καλά τα νούμερα που είπατε, και το 2008, ενώ έπρεπε να είχε γίνει δημοσιοποίηση, η δημοσιοποίηση αυτή δεν έγινε. Και θεωρείται ως ένα απαραίτητο στοιχείο για να προχωρήσει η έγκριση του ρημοτομικού. Έτσι ακριβώς. Βρισκόμαστε τώρα, βέβαια. Έτσι ακριβώς είναι, κύριε Καραμπίδη. Δυστυχώς. Κύριε Διονταφυλλίδη. Συγγνώμη, ναι. Πώς μου ήρθε αυτό, δεν ξέρω. Έτσι με φωνάζουν στην Κρυσταλλοφυγή. Λοιπόν, εδώ από ό,τι φαίνεται. Αν θέλετε, θα σα προσκομίσω και να μα δώσετε εσεί. Το διαβάσω. Η παρούσα απόφαση λέει κοινοποιείται στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτική Μακεδονία. Που δεν υπήρχε. Το 2008, δυστυχώς, γι' αυτό λέω, έγιναν πάρα πολλά λάθη, τραγικά λάθη και από μέρους του Υπουργείου. Δεν υπήρχε Περιφερειακό Συμβούλιο. Στο Νομαρχιακό Συμβούλιο λέει Νομού Κοζάνη. Υπήρχε Νομαρχιακό Συμβούλιο. Και στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Φλόρινα, προκειμένου να λάβω γνώση. Το πιθανότερο είναι ότι εδώ υπήρχε μια σύγχυση μεταξύ αν ήταν το Νομαρχιακό Συμβούλιο Κοζάνης υπεύθυνο ή το Νομαρχιακό Συμβούλιο Φλόρινας. Πάντως η επιστολή αυτή, η οποία έπρεπε να υπάρξει τη θετική ανάρτηση για να δει αν υπάρχει δηλαδή από μέρους των εμπλεκόμενων φορέων διαφωνία όσον αφορά το Γενικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό για το ρημοτομικό, αν υπήρχε διαφωνία δηλαδή από κάποιον φορέα, γι' αυτό το λόγο έστειλε αυτή η επιστολή.
από το Υπουργείο Υποδομών. Και είχε κοινοποίηση το Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο Οικονομίας, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όλα τα Υπουργεία, την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, λέει εδώ το συγκεκριμένο, την Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φλόρινας. Ναι. Τότε το 2008 η Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, αφού έλαβε γνώση, δεν κοινοποίησε αυτό στο Δήμο, γιατί δεν υπήρχε σχετική κατά κάποιο τρόπο τέτοιο. Αν και εδώ φαίνεται ότι στο Β σχετικό λέει στη Διεύθυνση Χωροταξίας Περιβάλλοντος, Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος, Μεγάλο Αλεξάνδρου 117, τα γεμιούς κώδικος, που σημαίνει ότι ήταν για το Δήμο. Αλλά δεν το έγραφε για Δήμο. Οπότε ο Δήμος δεν έλαβε γνώση. Τότε νομίζω ότι ήταν ο κύριος Προπαναστασίου, αν δεν κάνω λάθος. Με αποτέλεσμα να μην αναρτηθεί, γιατί λέει η δαπάνη αυτή βαρύνει τον Δήμο Φλόρινας. Είναι υποχρέωση του Δήμου Φλόρινας να το κάνει, να την κάνει την δημοσίευση αυτή. Δημοσίευση. Δεν έγινε αυτή η δημοσίευση και τώρα ο Επίτροπος, βάσει αυτή τη απόφαση που κοινοποιήθηκε, γιατί ήταν υποχρέωση να το στείλουμε αυτό, την απαλλαγή δηλαδή, λέει πού είναι η δημοσιοποίηση στην εφημερίδα. Δημοσιοποίηση στην εφημερίδα δεν υπάρχει, άρα καταλαβαίνετε τώρα θα πρέπει στη δική του την ευχέρεια να το δει με ποιο τρόπο μπορεί να το αξιολογήσει. Αν το αξιολογήσει ότι ήταν υποχρεωτικό να το κάνει, ή θα μας ζητήσει να κάνουμε ξανά εμείς δημοσιοποίηση τώρα από την αρχή, που είναι το λιγότερο κακό να κάνουμε σε 10 μέρες δημοσιοποίηση κτλ. Ή θα μας τα επιστρέψει όλα και θα πει ξανακάντε τη διαδικασία από την αρχή. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα, θα ακυρωθεί το έργο με ό,τι συνεπάγεται για το ίδιο το Πανεπιστήμιο. Και ξέρετε τα προβλήματα τα τελευταία που δημιουργήθηκαν, δεν μας χαροποιεί καθόλου ιδιαίτερα αυτό. Ελπίζω ότι να μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε. Έχει ενημερωθεί και ο κύριος Περιφερειάρχης. Εγώ ενημερώθηκα όταν ερχόμουν από την Αθήνα, οπότε δεν μπόρεσα να γυρίσω πίσω για να πάω να δω τι γίνεται ακριβώς. Έκανε ο κύριος Αμανατίδης με δική του πρωτοβουλία μια συνάντηση μαζί του χθες. Με ενημέρωσε ότι θα το κοιτάξει ξανά ο κύριος Επίτροπος. Ελπίζουμε ότι να μπορέσουμε να το λύσουμε το θέμα και να δώσουμε λύση στο μεγάλο πρόβλημα αυτό. Κύριε Πύρο, για τη τηλεθέρωση της Μελίτης, ακούσαμε σε δηλώσεις του Δημάρχου ότι η Γενική Γραμματέας είπε ότι μπορεί να ενταχθεί το έργο και το Φεβρουάριο. Άμεσα, ναι. Ναι. Οι υπηρεσίες του Δήμου για να κάνουν αυτή την επικαιροποίηση που χρειάζεται, πόσο χρόνο έχουν για να μην κινδυνεύσει το έργο? Κοιτάξτε, οι υπηρεσίες του Δήμου μπορούν να το κάνουν. Η κυρία Δραμοκούλου. Όχι, η κυρία Φωτονιάτα. Η κυρία Φωτονιάτα είπε ότι επειδή μπορεί να χρειάζεται να υπάρξει και μια επιπρόσθετη χρηματοδότηση για την επικαιροποίηση ή για άλλα θέματα τα οποία υπάρχουν, έδωσε εντολή στην κυρία Αβραμοπούλου να την ενημερώσει και να της πει ποιο είναι το κόστος αυτών των επιπρόσθετων μελετών που χρειάζονται να γίνουν και να γίνουν όλες οι διαδικασίες για να γίνουν γρήγορα. Όπως ξέρετε, τη μελέτη αυτή την είχε κάνει η Άγκο. Ο Δήμος Μελίτης τότε είχε δώσει στην Άγκο τη μελέτη αυτή. Η Άγκο νομίζω ότι μπορεί να το κάνει αυτό και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Οπότε είναι θέμα, νομίζω, διαδικασιών και ενεργειών που θα αναλάβει η αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΙΑ Φλόρινας. Αν αυτή το ολοκληρώσει, η κυρία Φωτονιάτα είπε είμαστε έτοιμοι εμείς, όποτε μας το φέρετε, βγάζουμε ειδική πρόσκληση μόνο για την τηλεθέρμανση της μελέτης ως ξεχωριστό έργο και θα ενταχθεί το έργο αυτό άμεσα. Αναφερθήκατε και στο κομμάτι του δρόμου από το Σκλήθρο μέχρι τα όρια φαντάζομαι της Καστοριάς, στο Ταούλι που λέμε. Είπατε η ένταξη στο τέλος του 19. Όχι, όχι. Εμείς είπαμε το εξής, ότι από την έκπτωση από το έργο το οποίο ήδη τώρα έχουμε συμβασιοποίηση, απλώς δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία με, με την εταιρεία έργων ΑΜΕΤΒΕ, του κύριου Ρόμπι, έχει πάρει και τα δύο τμήματα που αφορούν το πρώτο από την Φλόρινα μέχρι τη Δροσοπηγή και το άλλο από τη Δροσοπηγή μέχρι το Βίτσι. Από τις εκτόσεις αυτές που είναι αρκετά υψηλές, 60%, περισσεύουν περίπου 1.200.000 ευρώ. Εμείς, αν χρειαστεί μετά από μελέτες τις οποίες θα κάνουν οι υπηρεσίες, θα ζητήσουμε να υπάρξει και μια επιπρόσθετη χρηματοδότηση για να κάνουμε όλο το οδικό δίκτυο μέχρι τα όρια του νομού Φλόρινας προς τη μεριά του Λεχόβου. Και αυτό δεσμεύτηκε και ο Γενικός Διευθυντής, ότι μπορούμε να το εγχωρίσουμε και να χρησιμοποιήσουμε και την έκπτωση για να την αξιοποιήσουμε όσο γίνεται καλύτερα. Απλώς πρέπει να βγει καινούρια παραχώρηση από μέρους του Υπουργείου, η οποία θα καθορίζει τον άξονα τον οποίο θα το κάνουμε. Δεν θα είναι δηλαδή στο άξονα του Βιτσίου, θα είναι στον άξονα του Λεχόβου. Και αυτό δεσμεύτηκε ότι μπορούμε να το κάνουμε. Εμείς θέλουμε να το κάνουμε τη μελέτη φέτος, να το δημοπρατήσουμε φέτος το έργο αυτό και να μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε του χρόνου τον Απρίλιο, τον Μάιο του 19.
Στην ουσία δεν χάνουμε το 1-200 που θα έπρεπε να επιστραφεί πίσω στην, που ήταν από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, το κρατάμε όλο εδώ. Κύριε Βέρα, επειδή είδαμε έναν διαγωνισμό στα δελτία τύπου του βουλευτή του κυρίου Σέντζα αλλά και του δημάρχου του κυρίου Βοσκόπουλου, μάλιστα στο ένα δεν υπήρχαν καθόλου ονόματα και συμμετείχαν στην επιτροπή. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Πώς προέκυψε το έργο της τηλεθέρμανσης Μελίτης ως ανεξάρτητο έργο και όχι ως ουρά που ακούγαμε μέχρι τώρα από τον Δήμαρχο της Φλόρινας ότι πρέπει να εκτελεστεί πρώτα το έργο της τηλεθέρμανσης της Φλόρινας και στη συνέχεια η τηλεθέρμανση της Μελίτης. Κοιτάξτε, δείτε, εμείς από την πρώτη μέρα που πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση στη Μελίτη, το Σεπτέμβριο, αν δεν κάνω λάθος, του 2016, και παρουσία ήταν και οι δύο βουλευτές, και ο κύριος Σέλτσας και ο κύριος Αντωνιάδης, εμείς αναλάβαμε την υποχρέωση να πάρουμε κάποιες πρωτοβουλίες. Τότε συναντήσαμε εμείς την κυρία Φωτονιάτα. Έτυχε εκείνη την ημέρα που πραγματοποιήθηκε η συνάντηση, αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Σέλτσας πρέπει να ήταν στο εξωτερικό και ο κύριος Αντωνιάδης πρέπει να είχε ελλειμμένες υποχρεώσεις κάπου αλλού. Τέλος πάντων, δεν ήταν μαζί μου. Έκανα τη συνάντηση εγώ μόνο με την κυρία Φωτονιάτα. Και είχαμε κάνει μια συζήτηση, μια πρώτη ενημέρωση για το τι σκέφτεται να κάνει. Το Υπουργείο υιοθέτησε ότι υπάρχει αναγκαιότητα χρηματοδότησης, αφού υπάρχει και μελέτη, για να εντάξουμε αυτό το έργο. Και είπε ότι μέσα στον Απρίλιο-Μάιο του 2017 και ίσως και νωρίτερα να κάνουμε μια συνάντηση δεύτερη για να δούμε πώς μπορούμε να δρομολογήσουμε. Αυτή η συνάντηση έγινε. Την ημέρα όμως που είχε γίνει η δεύτερη συνάντηση, που ήταν παρόν και ο κύριος Δήμαρχος, υπήρξε πρόβλημα από την ίδια την κυρία Φωτονιάτα να παραστεί και έγινε μόνο σε τεχνικό επίπεδο με τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου. Και εκεί υπήρχε η δέσμευση ότι μπορούμε να το εξετάσουμε αυτό και να γίνει με διαφορετικό τρόπο, να υπάρχει είτε χρηματοδότηση, αν υπάρχει πρόβλημα ένταξη του ενός έργου με το άλλο έργο και υπάρχει κατά κάποιο τρόπο εμπλοκή, να μπορέσουμε να εντάξουμε το έργο, την ολοκλήρωση για στη νέα προγραμματική περίοδο του έργου της τηλεθέρμανσης Φλόρινας. Αυτό έγινε τον Αύγουστο του 2017. Έγινε δηλαδή η ολοκλήρωση μετά από παρεμβάσεις και του Δήμου φυσικά και της Περιφέρειας και του ίδιου του Περιφερειάρχη σε συνάντηση που κάναμε με τον κύριο Χαρίτση. Και αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της ένταξης της τηλεθέρμανσης του Φλόρινας, είχε πει η υπηρεσιακή παράγοντα, τότε μπορούμε να εντάξουμε το έργο της τηλεθέρμανσης της Μελίτης ως ξεχωριστό έργο. Αυτό έγινε τώρα και γι' αυτό είπα εγώ στην αρχή ότι όλες οι διαδικασίες που έχουν σχέση και με τα προγράμματα στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης και στα προγράμματα του Υπουργείου για τις εντάξεις των έργων υπάρχουν σχετικές διαδικασίες και οι οριμάσεις. Με ποιο τρόπο θα γίνει η χρηματοδότηση κτλ. Αυτό ολοκληρώθηκε τώρα, έγινε αυτή η συνάντηση στην αρχή του έτους και μάλιστα η κυρία Φωτονιάτα μας είπε ότι να συντομεύουμε τις διαδικασίες και αύριο, αν μπορούσαμε να είχαμε έτοιμο το φάκελο για να βγάλει την πρόσκληση, την ειδική αυτή πρόσκληση που θα είναι φωτογραφία μόνο για την τηλεθέρμανση της Μελίτης, θα το κάνει άμεσα. Και πιστεύω ότι αυτό ήταν μια πολύ θετική εξέλιξη. Νομίζω ότι οποιαδήποτε άλλα θέματα ή ανακοινώσεις ή οτιδήποτε γίνονται, νομίζω ίσως γίνονται και από λάθος. Και δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια σκοπιμότητα, πιστεύω ότι δεν υπάρχει. Εγώ νομίζω ότι οι φορείς είναι υποχρεωμένοι να συνεργάζονται για την πρόοδο και το καλό του τόπου. Και εμείς αυτό που πάντα είχαμε, κύριε Τριανταφυλλίδη, ως αρχή, είναι να μάθουμε να ακούμε τους πολίτες, να τους αφουγκραζόμαστε και μέσα από τη δική τους την όχληση, αλλά και, και τους προβληματισμούς και γενικότερα τα ζητήματα που έχουν σχέση με την δημιουργία της ανάπτυξης στο τόπο μας, αυτούς ακούμε εμείς, αυτούς αφουγκραζόμαστε, τα δικά τους αιτήματα διοχετεύουμε στην κεντρική κυβέρνηση και αυτό κάνουμε μέχρι σήμερα. Αυτό είναι ο στόχος μας, ότι είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι ξέρουμε τα πάντα και μπορούμε να τα διαχειριστούμε με έναν ειδικό τρόπο, αλλά αυτά που η κοινωνία ζητάει, αυτά εμείς είναι για μας η υποχρέωσή μας να το διοχετεύουμε στην κεντρική κυβέρνηση.